Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για άλλη μία φορά, αγαπητοί ακροατές, τον πολιτικό επιστήμονα, τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Κουσούλη, από τον οποίο βεβαίως θα ζητήσουμε την θέση του, την ανάλυση του σε σχέση με το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές. Καλώς ορίστε στο News Hub. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Κουσούλη. Εγώ καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά έγινε αυτό που όλοι αναμενόταν ή ευνηδίας η εκλογή Τραμπ. Το λέω αυτό γιατί οι τελευταίες αναλύσεις των Αμερικανών λένε ότι Τραμπ ψήφισαν οι έχοντες και κατέχοντες αλλά και τα λαϊκά στρώματα. Πώς έγινε αυτό? Να σας πω, αυτό τώρα πρέπει να το δούμε λίγο στο μακρύ χρόνο. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα όπως κάθε πολιτικό γεγονός, γιατί ένα εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμη και αν πρόκειται για μια μικρή χώρα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη μεγάλη χώρα της Αμερικής, πρέπει να το συνδέουμε με την ευρύτερη πολιτική συνθήκη. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει, που συνέβη χθες στην Αμερική, είναι κάτι το οποίο έχει προπαρασκευάσει τον εαυτό του στην προηγούμενη φάση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο προέκυψε αυτόματα, κάτι σαν να έπεσε από τον ουρανό. Είναι κάτι το οποίο κυοφορήθηκε στον χρόνο, έχει δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα το χθεσινό ένα κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο, ένα υπέδαφος δηλαδή μέσα στο οποίο ρίζωσε, φύτρωσε, καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε, και εμείς είδαμε απλώς την εκδήλωσή του τη χθεσινή μέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτω από το χθεσινό αποτέλεσμα υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική και οικονομική συνθήκη που οδήγησε μεγάλη μερίδα των Αμερικανών. Ο κύριος Τραμπ χθες επέτυχε έναν εκλογικό θρίαμβο. Τους οδήγησε τους Αμερικάνους και τις Αμερικανίδες να ψηφίσουν αυτό που εκφράζει ο κύριος Τραμπ με τον τρόπο που το εκφράζει και αυτό που υπόσχεται στο βάθος ότι θα επιδιώξει να πετύχει. Ακρίβεια, ανισότητα. Όταν τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, όταν μιλάμε για μια εκλογική αναμέτρηση, η προσπάθειά μας να διακρίνουμε τι είναι ο καθένας μέσα σε πόσα 70 ή 80 ή 160 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεν έχει πάρα πολύ βάση, γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται πολιτικά ζώντας μέσα στην ίδια κοινωνία και καλούνται να απαντήσουν σε παράλληλα κατά κανόνα προβλήματα. Στην κάλπη θα διαιρεθούν, δηλαδή θα ψηφίσουν όλοι τα ίδια πράγματα, αλλά υπάρχει μια παραλληλία για πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών, αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκλογές, ως προς την κοινωνική τους και οικονομική τους θέση. Ψήφισαν Τραμπ για την αντιμετώπιση των εσωτερικών προβλημάτων. Οι Αμερικανοί έδειξαν με την ψήφο τους ότι δεν τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει εκτός συνόρων. Το λέω αυτό γιατί όλοι μιλούσαν ότι δεν αντέχουμε άλλο την ακρίβεια, το υψηλό επίπεδο διαβίωσης, το ακριβό. Μιλάμε για τις ανισότητες, μιλάμε για τους μετανάστες, περιορίστε τους. Από την άλλη πλευρά είχαμε τους δημοκρατικούς, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι εσωτερικά. Ήταν περισσότερο η παρουσία τους και οι επεμβάσεις τους στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό. Κάπου εκεί χάθηκε η μάχη. Να σας πω, αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι απολύτως ακριβές. Δηλαδή, όταν έχουμε μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να αγνοήσει το εσωτερικό μέτωπο. Και η διακυβέρνηση Biden δεν αγνόησε εντελώς τα προβλήματα αυτά. Με την έννοια αυτή θα μπορούσαμε να πούμε και η οικονομία σχετικά πήγε καλά, αλλά ενώ η οικονομία πάει καλά ως προς τους δείκτες, η καθημερινή ζωή του Αμερικάνου πολίτη υποβαθμίζεται. Σωστά. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ η Αμερική ήταν μια χώρα στην οποία θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει ένα ας πω ατομικό σχέδιο, να ζήσει καλύτερα, να βελτιώσει την οικονομική του θέση, το επαγγελμά του, τέλος πάντων να συμμετάσχει καλύτερα στα αγαθά της εποχής του, να κάνει βήματα δηλαδή αυτοβελτίωσης αυτός και η οικογένειά του μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία, αυτό έχει ανακοπεί, έχουν περιοριστεί οι πιθανότητες βελτίωσης, υπάρχει ένα κατεστημένο το οποίο έχει διαμορφωθεί και κατά κανόνα κινείται ακολουθώντας το πνεύμα των δημοκρατικών και ψηφίζοντας δημοκρατικούς, και σιγά σιγά διαμορφώνοντας την αίσθηση ότι όλοι δεν συμμετέχουν στην ίδια κοινωνία, δεν τους συνδέει δηλαδή μια κοινή μοίρα,
δεν υπάρχει πια αυτό το οποίο ονομάζαμε αμερικανικό όνειρο και προκύπτει έτσι μια ρογμή στο κοινωνικό σώμα, μια ταξική διαίρεση, μια βαθιά ανισότητα και μια απουσία προοπτικής. Κύριε Κουσούλη, έτσι λοιπόν ναι, βλέπουμε ναι. να συγκροτείται ένα μεγάλο εκλογικό σώμα, ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο, το οποίο εκφράζει ο κύριος Τραμπ. Η πρώτη θητεία του μας έδειξε ότι ήταν συγκρουσιακή, συγκρούστηκε και με τους παραδοσιακούς συμμάχους του στην Ευρώπη. Αναμένεται τώρα να πάρει σημαντικές εκ νέου αποφάσεις και εννοώ ποιες αποφάσεις. Τι θα κάνει με το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ποιες θα είναι εν τέλει οι σχέσεις της Αμερικής με την Κίνα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σας ρωτήσω μετά σε γεωπολιτικό επίπεδο τι να περιμένει και η Ελλάδα. Παρακαλώ. Να σας πω, ο κύριος Τραμπ τώρα έχουμε μια διαφορά, δηλαδή μια κατά τη γνώμη μου νέα απολύτως διαφορετική ποιοτικά συνθήκη που ξεκινάει σήμερα ή αύριο, την 20η Ιανουαρίου αν δεν κάνω λάθος θα ξεκινήσει και τυπικά, αλλά έχει στην πραγματικότητα ξεκινήσει αυτή η περίοδος Τραμπ, η οποία θα καθοριστεί από το γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος είναι απολύτως απελευθερωμένος από δεσμά, αν μπορούσα να πω. Δηλαδή, έχει μια ευχέρεια διακυβέρνησης. Mm-hmm. Και επίσης, η μεγάλη του εκλογική νίκη του επιτρέπει να κινηθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έχουμε λοιπόν ένα ισχυρό προεδρικό κέντρο, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από λίγες ημέρες, με δεδομένο το γεγονός ότι διαμορφώθηκε η εικόνα ότι υπάρχει μια ισορροπία, ενώ δεν υπήρχε στην πραγματικότητα μια ισορροπία μεταξύ των δύο δυνάμεων, των δύο υποψηφίων. Και συνεπώς περιμένουμε να δούμε πώς αυτή η ελευθερία θα αναπτυχθεί και θα γίνει πράξη μέσα από αποφάσεις σε πλανητικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί. Η Αμερική είναι σταθερός, αδιατάρακτος σύμμαχος του Ισραήλ. Αυτό θα συνεχιστεί. Τι θα γίνει τώρα με την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε. Ποια μορφή θα πάρει δηλαδή η επιδίωξη που μπορεί να επιλεγεί από τον κύριο Τραμπ να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν σήμερα, αλλά νομίζω ότι αυτή θα είναι η τροπή των πραγμάτων. Ακόμη δίπλα μένει πώς θα διαμορφωθούν στο χρόνο οι σχέσεις με την Ευρώπη, πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στην Ευρώπη ο νέος και διαφορετικός, κατά τη γνώμη μου πλέον, ως απελευθερωμένος νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και πώς θα διαμορφώσει τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα κυρίως, δηλαδή πώς θα χειριστεί τα ζητήματα εμπορίου, δασμών, φόρων κλπ. Πρέπει να ανησυχεί η Ευρώπη, το λέω αυτό, γιατί είχαμε πρώτες αντιδράσεις από Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία μάλιστα διαβάζω ότι ανησυχούν πολύ για την περαιτέρω άνοδο του ακροδεξιού AFD. Ναι, τα καταλαβαίνω αυτά, ξέρετε, ναι. Αν παρακολουθείτε λίγο, εγώ ισχυρίζομαι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν, πρέπει να παρατηρούν, να κατανοούν και να αντιδρούν. Η ανησυχία δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή πρέπει να είναι δραστήριοι στη νέα συνθήκη που διαμορφώνεται κάθε φορά, ώστε να μπορούν να την αντιμετωπίζουν. Έχω τη γνώμη λοιπόν ότι επειδή πολλά έχουν συσσωρευτεί στην Ευρώπη και η ανάγκη η Ευρώπη να ξαναδεί λίγο τον εαυτό της, και φυσικά ως προς την αμυνά της, η Ευρώπη συμμετέχει στο ΝΑΤΟ βέβαια, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και σε αυτά τα ζητήματα εκ νέου ο κύριος Τραμπ. Mm-hmm. Η Ευρώπη νομίζω θα υποχρεωθεί να συζητήσει τη νέα συνθήκη, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια νέα συνθήκη και πιθανό να πάρει και αποφάσεις. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα και πάρα πολύ δύσκολα μέτωπα και εξαρτάται από τη δυνατότητα των πρωταγωνιστών πρώτων να κατανοήσουν, να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα, να την επεξηγήσουν κατά το δυνατόν, να την κατανοήσουν κατά το δυνατόν και να σταθούν εναντί της με συγκεκριμένες αποφάσεις. Κύριε Κουσούλη, τι να περιμένει τώρα η Ελλάδα? Διαφορετικά οι συνθήκες, ξέρετε, επιβάλλονται πάνω στους ανθρώπους και οι άνθρωποι χάνουν την ελευθερία τους. Ναι. Τώρα τι να περιμένει η Ελλάδα? Ο Πρωθυπουργός, εύστοχα θα έλεγα, μίλησε όταν ρωτήθηκε ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική σχέση, άρα είτε με τον ένα είτε με τον άλλο εμείς θα αναπτύξουμε τη σχέση μας στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής σχέσης. Ωστόσο, ο Τραμπ στην πρώτη θητεία
είχε μία πάρα πολύ καλή σχέση με τον Ερντογάν. Τι να περιμένουμε από αυτό το μέτωπο? Συγκεκριμένες απαντήσεις δεν έχουμε ούτε σε αυτό. Ναι. Είναι σωστή η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, σωστά το θέτει, δηλαδή έχουμε μια στρατηγική σχέση. Η χώρα, η πατρίδα μας είναι μια μικρή χώρα, εξαρτημένη για πολλά ζητήματα. Έχει μια προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ που δεν είναι σημερινή. Σήμερα όμως η σχέση αυτή έχει, θα έλεγα, εμπεδωθεί και δρεωθεί καλύτερα. Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στη χώρα. Αυτό είναι και καλό και κακό για τη χώρα. Μπορεί όμως να αξιοποιηθεί για την άμυνά μας σε μια περίπτωση κρίσης. Τώρα, το τι μπορεί να συμβεί, πώς θα διαμορφωθεί η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ, του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Εάν διαμορφωθεί μια φιλική σχέση, δηλαδή μια προνομιακή σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, αυτό νομίζω θα ζυγιστεί πάρα πολλές φορές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μην διαμορφωθεί ανισορροπία στην περιοχή. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε και όλα αυτά να τα παρατηρούμε στην εξέλιξη, προλαμβάνοντας κατά το δυνατόν αυτά που μπορούμε. Όσον αφορά την χώρα μας, τι θα περιμένουμε τώρα από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ, σε σχέση... Συγκεκριμένα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι, παρά να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις αυτές, που σωστά, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι εδρεωμένες στον χρόνο, δεν μπορούν να διατηρηθούν. Είναι μια στρατηγική συμμαχία αυτή η συμμαχία και κατά τη γνώμη μου θα διατηρηθεί μέσα στις συνθήκες που σήμερα υπάρχει, κινείται και αναπτύσσεται. Κάτι τελευταίο θέλω τώρα να μου ερμηνεύσετε. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν μία αμφίροπη μάχη, σώμα με σώμα, ψήφο με ψήφο. Τελικά δεν έγινε όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν μία καθαρή νίκη Τραμπ έναντι των δημοκρατικών. Και αναρωτιέμαι, τόσα σκάνδαλα, ιστορίες ακόμα και με σεξουαλικό περιεχόμενο από την πλευρά Τραμπ, πώς τα κατάφερε ένας καταδικασμένος πρόεδρος να αναλυθεί? Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα που θέτεται και πάρα πολύ κέραιο και σημαντικό. Ναι. Θέλει πάρα πολύ ώρα για να το επεξηγήσουμε, θέλει σεμινάρια για να το επεξηγήσουμε. Να σας πω, όταν έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, στην πραγματικότητα έχουμε πολλές πλευρές, πολλές διαστάσεις που μιλάμε για μια εκλογική αναμέτρηση. Μία από τις διαστάσεις αυτές είναι η εναντίωση. Δηλαδή, αυτοί που επιλέγουν τον κύριο Τραμπ, ένας από τους λόγους της επιλογής τους είναι η εναντίωση σε αυτό που υπάρχει. Αυτό που λέμε δηλαδή μια επιλογή εναντίον του συστήματος, των διαμορφωμένων σχέσεων εξουσίας στην Αμερική, εναντίον των οποίων στρέφεται ο ψηφοφόρος ή η ψηφοφόρος του κ. Τραμπ. Στο βαθμό που αυτό το θεωρεί πρωτεύον ζήτημα, δηλαδή αυτή την εναντίωση, την έκφραση της άρνησης, της απόρριψης και της πολιτικής καταδίκης του υπάρχοντος συστήματος και της λειτουργίας του, παραβλέπει πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρουν, αλλά δεν μπορούν επιμέρους ζητήματα να τον οδηγήσουν στην αλλαγή της απόφασής του. Και μια σκέψη ακόμη, επειδή πρόκειται για μια ιδιότυπη αναμέτρηση, δηλαδή εδώ έχουμε μια μονομαχία, όχι τόσο πολιτικών και πολιτικών ασφαλώς, αλλά και προσώπων ταυτόχρονα. Άρα έχουμε και τον αδύρυτο μηχανισμό της σύγκρισης μεταξύ των προσώπων. Ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τη σύγχρονη Αμερική, ο κύριος Τραμπ ή η κυρία Χάρις? Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ απαιτητικό το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε τρίτη επιλογή. Μέσα από αυτά μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, επιστήμονες ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε, επιλέγουν τον κύριο Τραμπ, τον τρόπο του οποίου μπορεί καθόλου να μην εγκρίνουν και να είναι μάλιστα απέναντί του. Mm-hmm. Αλλά οδηγούνται σε αυτή την απόφαση γιατί η επιλογή τους να εναντιαθούν στο υπάρχον πλέγμα και σχήμα εξουσίας των δημοκρατικών εννοώ, είναι ισχυρότερο και βαραίνει περισσότερο στην απόφασή τους.
Θέλω στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω θερμότατα για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε των αμερικανικών εκλογών. Ανάλυση, δεν βαριέστε. Ανάλυση είναι, τι λέτε τώρα. Και για τον εκ νέου πρόεδρο ο χρόνος, ΗΠΑ. Ο χρόνος πάντα απαιτείται. Είναι, λέμε πράγματα πολύ έτσι, συνοπτικά και κωδικοποιημένα. Γιατί είναι, ξέρετε, από τη φύση του σύνθετα και δεν μπορούν εύκολα να επεξηγηθούν. Πάντα, ξέρετε, πάντα κάτι θα μας διαφεύγει σε αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Κουσούλη, για την συνεισφορά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Χαίρετε. Και εσείς να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.